Η πρώτη μου καλεσμένη όμως είναι η Ελένη Σολταρίδου και θα συζητήσουμε με αφορμή το βιβλίο της 100 συμβουλές αυτοεξέλιξης. Καλώς όρισες, Ελένη. Καλώς βρήκα, Κατερίνα. Και επειδή κάθε μέρα θέλουμε να αυτοεξελισσόμεθα με κάποιο τρόπο, αν μπορούμε δηλαδή, γιατί μπορεί και να μπορούμε, δεν ξέρω αν η τεχνική είναι εύκολη για να την εφαρμόσουμε, πάμε να τη ζούμε σιγά σιγά. Εννοείται. Ωραιότατα. Λοιπόν, καταρχήν πώς και αποφάσισες να συνοψίσεις και να τα βάλεις όλα αυτά σε ένα βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να βγάλω κάποια πράγματα από την ψυχοθεραπεία, από τις συνεδρίες. Και επίσης πάντα έχω στο μυαλό μου ότι οι άνθρωποι θέλουμε να διαβάζουμε πιο συνοπτικά τις συμβουλές. Να είναι πιο γρήγορες, να είναι πιο πρακτικές για να μπορούμε να αρχίσουμε να τις εφαρμόζουμε. Οπότε στο μυαλό μου είχα ότι τι πιο ωραίο από το να βγάλουμε έναν ωραίο αριθμό όπως είναι το 100 και να πούμε πώς μπορούμε να εξελιχθούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσουμε καλύτερα. Γιατί ξέρεις, συνήθως μας είναι πάρα πολύ εύκολο να δίνουμε συμβουλές στους άλλους, μας είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να τις εφαρμόσουμε σε εμάς. Και το μάτι για κάποιο λόγο όταν βλέπει 100 λέει: εδώ είναι σωστά τα πράγματα. Εδώ κάτι πάει καλά. Δηλαδή δεν θα τσεκάρεις αν όντως υφίσταται κάποια ουσία μέσα σε όλο αυτό. Θα δεις το 100 και θα πεις: εγώ το θέλω, και μετά θα δω και τι λέει δίπλα στο 100. Και όταν έχει τη λέξη αυτοεξέλιξη, δεν το συζητάμε. Πρόκειται περί επιτυχίας. Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι επιτυχία. Είναι, το λέω εγώ. Ναι. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Εσύ, εγώ δεν το πω. Είναι επιτυχία, τέλος. Νομίζω όμως ότι είναι ένας πολύ ωραίος στόχος, να σου πω την αλήθεια, να μπούμε σε μια διαδικασία να φροντίσουμε λίγο τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε ξεχάσει να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ο COVID λίγο μας τον θύμισε, δηλαδή μας έστρεψε λίγο την προσοχή προς εμάς. Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να ψάχνουν τον εαυτό τους εν καιρό COVID. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το συνεχίσουμε. Ποιο είναι το πρώτο σκαλοπάτι της αυτοεξέλιξης? Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, νομίζω ότι το πρώτο σκαλοπάτι είναι να μάθουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας. Νομίζω ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει πράξη αν δεν μάθουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας. Αν δεν μάθουμε να μας κοιτάζουμε στον καθρέφτη και να μπούμε σε μια διαδικασία να μας φροντίζουμε και να καταλάβουμε το τι μας ενοχλεί. Συνήθως έχουμε μάθει να ακούμε τους άλλους. Πρέπει να ακούμε λίγο και εμάς. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην μας κρίνουμε, να αξιολογήσουμε. Παλιά οι μαμάδες μας λέγανε να κάνετε αυτοκριτική. Για μένα είναι λάθος αυτό. Πρέπει να κάνουμε αυτοαξιολόγηση, δηλαδή σταματήστε να χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας. Γιατί είναι κάπως εννοούμενη η κριτική. Συνήθως η κριτική έχει αρνητικό πρόσημο, κατά τα άλλα, όμως θα μπορούσε να είναι και θετική κριτική. Δεν σημαίνει ότι είναι αρνητική, είναι και καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι, επειδή τείνουμε να αγχωνόμαστε και τείνουμε να μας ζορίζει η καθημερινότητα, εστιάζουμε με μια επιλεκτική προσοχή σε όλα τα αρνητικά. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίζουμε να μειώνουμε τον εαυτό μας ή να αρχίζουμε να μας κρίνουμε αρνητικά. Άρα δεν σχολιάζουμε, δεν αξιολογούμε, μένουν κάποιοι χαρακτηρισμοί. Και αυτοί οι χαρακτηρισμοί συνήθως μας συντροφεύουν κιόλας. Γιατί κατά τα άλλα και η αξιολόγηση μπορεί να είναι αρνητική. Ναι, απλά η αξιολόγηση είναι με βάση πιο αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή θα εστιάσεις σε δείκτες κυρίως ή θα εστιάσεις σε συμπεριφορές, χωρίς όμως να σχολιάσεις, χωρίς όμως να κρίνεις. Πού μας βρίσκουμε λάθος στα σημεία? Ωραία ερώτηση. Νομίζω στη σχέση μας με τους άλλους πάρα πολύ. Μπαίνουμε στην διαδικασία να ακούμε περισσότερο τους άλλους. Εγώ θα σου έλεγα επίσης ότι εστιάζουμε πολύ στο να ικανοποιήσουμε τους άλλους. Και σταματάμε να ικανοποιούμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε χρόνο για εμάς πλέον. Οπότε κινούμαστε πάρα πολύ γρήγορα ούτως ή άλλως. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία πάντα να βάζουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα. Και όταν βρίσκουμε χρόνο για εμάς, καταλήγουμε να νιώθουμε πολύ ενοχικά, να νιώθουμε τύψεις και να νιώθουμε άγχος για όλα αυτά τα οποία βάλαμε σε δεύτερη μοίρα. Θα μου επιτρέψεις να επικαλεστώ το κινητό μου, γιατί θέλω κάτι να διαβάσω για να βοηθήσω τη συζήτηση. Τέλεια. Γιατί νομίζω ότι κολλάει στο συγκεκριμένο σημείο. Διάβαζα λοιπόν ένα βιβλίο. Έχω ξεκινήσει μάλλον να διαβάζω ένα βιβλίο, το οποίο μου έστειλε μία από τις υπέροχες καλεσμένες μου εδώ στην εκπομπή. Μου είπε: θέλω να το διαβάσεις. Πράγματι, ξεκίνησα να το διαβάζω. Είναι από την Glenn Doyle, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στα top βιβλία των Times κτλ. Όχι ότι αυτό σημαίνει κάτι, αλλά κάποιοι θα το έχουν διαβάσει και θα έχουν ταυτιστεί για να είναι στα top ευπόλυτα των Times. Φαντάζομαι τέλος πάντων. Και λέει: είμαστε όλες δίγλωσσες. Γιατί αναφέρεται στον εαυτό της μέσα από μια εμπειρία που είχε κτλ. Πώς κατέληξε να τα βρει μαζί του. Μιλάμε τη γλώσσα της κατήχησης, όμως η μητρική μας γλώσσα είναι η γλώσσα της φαντασίας. Όταν χρησιμοποιούμε τη γλώσσα της κατήχησης
με τα πρέπει και τα δεν πρέπει και τα σωστό και λάθος της και τα καλό και κακό της, τότε ενεργοποιούμε το μυαλό μας. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Για το μυαλό μας είναι, γιατί συγγνώμη, το μυαλό μας είναι δηλητηριασμένο από την εκπαίδευσή μας. Για να υπεργούμε αυτήν την εκπαίδευση, πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη φαντασία. Αντί λοιπόν να αναρωτιόμαστε τι είναι σωστό και τι λάθος, πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αληθινό και ωραίο. Έχει δίκιο. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Επίσης, να σου πω την αλήθεια, για μένα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να αναρωτηθούμε τι είναι σοφό να κάνουμε για εμάς. Τις περισσότερες φορές, όταν να σκεφτόμαστε τι είναι σοφό να κάνουμε για εμάς, αγχωνόμαστε και σκεφτόμαστε ότι μα αυτό είναι συμφέρον. Ναι, είναι ωραίο να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Και τις περισσότερες φορές οι γονείς μας μας έχουν εκπαιδεύσει όντως με τα πρέπει, όντως με τα do's και τα don'ts. Τι do's επιτρέπεται. And don'ts. Ναι. Do's μόνο στο μπάνιο πια. Φτάνει με τα do's. Φτάνει με τα do's, μόνο στο μπάνιο. Το σοφό όμως μήπως παραπέμπει πάλι στο σωστό και είναι ακόμα μία τρικλοποδιά. Νομίζω ότι είναι αυτοφροντίδα. Είναι αυτοφροντίδα. Ναι. Είναι σοφό όμως κατά τη γνώμη μας. Αν η γνώμη μας είναι διαστρεβλωμένη και με κάποιο τρόπο θολή, πώς μπορούμε να καταλήξουμε τι είναι σοφό για μας, εφόσον πάλι εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε τις επιλογές. Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο να χρησιμοποιούμε συμμάχους. Να μπούμε στη διαδικασία, να ακούσουμε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, να διαβάσουμε. Υπάρχει τόσο άπλετη πληροφόρηση. Είναι ωραίο να ακούσουμε podcast, είναι ωραίο να διαβάζουμε βιβλία. Είναι ωραίο να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ας μπούμε στη διαδικασία να εκμεταλλευτούμε όλα τα άρθρα, τα πάντα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν, να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Φοβόμαστε την αλλαγή. Πρώτη εγώ. Την τρέμω, όχι απλά τη φοβάμαι. Είναι ο χειρότερος εχθρός μου. Δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι ότι μπορεί να αλλάξω οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Μόνο δρόμους αλλάζω γιατί πλήττω. Αλλά και πάλι με οδηγούν στην ίδια κατεύθυνση. Άρα δεν αλλάζω. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Βλέπεις, το έχω μελετημένο. Μην νομίζεις έχω πει αισθήματα έτσι. Δεν μου λες. Θέλω όμως μία συμβουλή αυτοβοήθειας και αυτοεξέλιξης και αυτοφροντίδας και αυτοπάμπερινγκ μέσα από το βιβλίο. Μία από τις 100 θέλω. Θέλω να αναπτύξουμε μία από τις 100. Μία. Θα σου πω μία η οποία μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Όλες τις θέλω. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν μπορώ να τα πω. Και εγώ. Πρέπει να αγοράσετε το βιβλίο και να το διαβάσετε επίσης όμως. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μέσα το κεφάλαιο γράφει, ονομάζεται buffer. Buffer, ναι. Οπότε, είχα ψάξει κάποια στιγμή στο διαδίκτυο και στο λεξικό τι σημαίνει buffer. Αυτό που κάνουμε τα νύχια, ξέρω μόνο. Ακριβώς, εξαιρετικά. Ναι. Το buffer επίσης είναι το ασφαλιστικό μαξιλαράκι, είναι ασφαλιστική δικλίδα, είναι μηχανισμός ουσιαστικά για να μας καθαρίζει, διάλειμμα, τα πάντα. Και σκεπτόμενη τη λέξη buffer, άρχισα να σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι πολύ συχνά χρησιμοποιούμε σαν buffers τους άλλους. Και ακούμε τους άλλους, στηρίζουμε τους άλλους, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ακουμπάμε πάρα πολύ στους άλλους και δεν έχουμε μαξιλαράκι πλέον εμάς, τον ίδιο μας τον εαυτό. Περίμενε, δηλαδή τους χρησιμοποιούμε σαν σάκους, σαν αερόσακους. Όχι, το ακριβώς αντίθετο. Εμείς χρησιμοποιούμε τον εαυτό μας για τους άλλους εννοείς. Ακριβώς. Και καταλήγουμε από ένα σημείο και μετά και οι άλλοι γίνονται το δικό μας δεκανίκι. Οπότε σταματάμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Σταματάμε να βοηθάμε, να ακουμπάμε στον εαυτό μας. Και κάθε φορά που έρχεται μια κρίση, μια τρικυμία, ένα τσουνάμι, εμείς νιώθουμε όλο ένα και πιο αβοήθητοι. Και εξαρτώμαστε από τους άλλους. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η παθητική στάση. Δεν θα σου τέριαζε ο κύριος. Δεν θα μου τέριαζε, γιατί αυτοί που τα παθαίνουν, όσοι μας συμβαίνουν, τα θέλουμε και τα επιλέγουμε. Μας συμβαίνει γιατί με κάποιο τρόπο πιανόμαστε στην παγίδα. Γι' αυτό υπάρχουν οι παγίδες. Για να πέφτουμε μέσα. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή και μπορεί οι σύμμαχοι για να μας βοηθάνε να τις ξεπερνάμε. Και ξέρεις ποιος είναι ο χειρότερος υποψήφιος για να πέσει στην παγίδα. Αυτός που θεωρεί ότι δεν ταιριάζει το προφίλ του με το να πέσει στην παγίδα. Να. Κάποια στιγμή είχε ένα πάρα πολύ ωραίο quote στο ίντερνετ που έλεγε ότι ο χειρότερος εχθρός μας είναι μέσα στο κεφάλι μας. Πολλές φορές λοιπόν, όντως είναι μέσα στο κεφάλι μας, γιατί μπορεί να γίνει ο εγωκεντρισμός μας, μπορεί να είναι η περηφάνεια μας, μπορεί να είναι η φόβη μας. Τα πάντα μπορούν να γίνουν σύμμαχοι μας, αλλά και χειρότεροι εχθροί μας. Mm. Τα ποτά με φίλους το βράδυ βοηθάνε. Να δω πώς αντιμετωπίσουμε άμεσα το θέμα. Γιατί μέχρι να διαβάσουμε το βιβλίο, έχουμε και την καθημερινότητα μπροστά μας. Αλήθεια είναι αυτό. Οι φίλοι όμως είναι ένα εξαιρετικό μαξιλαράκι. Αρκεί να είναι οι σωστοί φίλοι. Γιατί και οι φίλοι πολλές φορές μπορεί να μας ακούνε, mm-hmm. Αλλά μπορεί να μας μιλάνε.
ή εμείς μπορεί να τους ακούμε, αλλά να μην τους μιλάμε. Οι σχέσεις είναι διαδραστικές, Χριστίνα. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να μπούμε σε μια διαδικασία να επιλέξουμε σωστά τους φίλους μας. Να μπορούμε να ακουμπήσουμε πάνω μας. Να έχουμε ωραίες βραδιές με ωραία κρασιά και ποτά, που να μιλήσουμε και να ψυχοθεραπευτούμε. Δίνουμε ένα μικρό break στον εαυτό μας μέχρι να βρούμε τη σωστή λύση. Δεν είναι κακό άλλωστε. Δεν θα γίνει κάτι, δεν θα χαλάσει και ο κόσμος. Τα διαλύματα είναι υπέροχα. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλιαράκι, ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι, το οποίο λέγεται Το αλάτι της ζωής. Και μέσα γράφει ότι ένα εξαιρετικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι η γλυκιά απραξία. Οι άνθρωποι έχουμε μάθει τόσο πολύ να τρέχουμε, που ξεχνάμε ότι ακόμα και αυτό, το break, που είπες πολύ σωστά, είναι υπέροχο. Dolce far niente, δηλαδή. Αυτό το έχουμε ανάγει σε ολόκληρη φιλοσοφία η Ιταλή. Ακριβώς. Dolce far niente. Αυτό το, είναι την... τόσο γλυκό να μην κάνουμε τίποτα. Δηλαδή την Dolce far niente, εμείς την ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη. Όχι όλη μέρα, κάποιες στιγμές, εν πάση περιπτώσει, το Σαββατοκύριακο. Είναι ωραίο. Και να κάθεσαι και να ακούς τον εαυτό σου, ε. Να κάθεσαι να ακούς τον εαυτό σου, να κάθεσαι να παρατηρείς τον εαυτό σου, να περνάς καλά με τον εαυτό σου. Είπες δύσκολο πράγμα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μάζεψέ το. Δυσκολεύομαι. Ποια νομίζεις ότι είμαστε που θα περάσουμε καλά με τον εαυτό μας? Νομίζω στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ ωραία. Να κατεβούμε στην παραλία, να περπατήσουμε και να περάσουμε πολύ καλά με τον εαυτό μας. Να μην κάνουμε τίποτα, να απενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας και να δούμε κάποια πράγματα πιο εύκολα, πιο απλά, πιο όμορφα. Η ευτυχία είναι στιγμές, Χριστίνα. Αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Το κυνήγι της ευτυχίας θα μπορούσε να είναι συνεχές και ατελείωτο. Άρα πρέπει να γίνουμε κι εμείς κυνηγοί στιγμών ευτυχίας. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λες. Πολύ ωραία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Ακριβώς. Και θα βρεθεί στα ευπόλυτα των Times σύντομα. Θέλω να ελπίσω. Έλα, πάμε. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Θα βάλουμε πλάτη εδώ οι Θεσσαλονικοί και όχι μόνο και όσοι παρακολουθούν την εκπομπή. Οι αναγνώστες θέλω. Οι αναγνώστες. Ναι, οι αναγνώστες θέλουν να προκύψουν μέσα από το τηλεοπτικό κοινό. Γιατί όχι, δεν μπορούμε και να διαβάζουμε και να βλέπουμε και να διασκεδάζουμε. Δεν είμαστε πολύπλευρες προσωπικότητες, φυσικά. Υπάρχει και ένας αναγνώστης μέσα σας. Μην τον παραμελείτε. Θα σας τιμωρήσει. Ποτέ μην παραμελείτε τον εαυτό σας. Παραμελείτε μία πλευρά του εαυτού σας. Είναι σαν να μην γυμνάζετε το ένα σας χέρι και το άλλο να είναι. Το ένα είναι ανατροφικό και το άλλο να είναι δυνατό. Δεν είναι σωστό αυτό. Υπέροχο να αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας. Αχ, τι ωραία. Θα αυτοαγκαλιαστώ σήμερα μόλις βγω από την εκπομπή. Μέχρι τότε θα αυτομαστιγωθώ γιατί πρέπει να προλάβω τους χρόνους όμως. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.